φέρω καμία ευθύνη. Πολλές φορές δεν έχω καμία γνώση, δεν έχω ιδέα καν τι πράγμα μου χρεώνουν και τι συμβαίνει. Μέχρι τώρα πίστευα ότι όλος αυτός ο θυμός προκύπτει απλά και μόνο επειδή είμαι διάσημη. Διάσημη. Όσο διάσημος μπορεί να είναι κανείς στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω πως ανακαλύπτω σιγά σιγά ότι φταίω εγώ. Και φταίω εγώ γιατί ενώ εκτέθηκα τόσο πολύ και με τόσο άσχημο τρόπο στο Πανελλήνιο, ενδεχομένως ως, δεν ξέρω, η εθνική πορνοστάρ, δεν ξέρω πώς να το θέσω και να ακουστεί λιγότερο χειρότερο από όσο είναι, δεν μπόρεσα να μηνθώ. Δεν κατάφερα να κάνω τίποτα απολύτως. Στον οποιονδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει το όνομά μου για να γίνει κάτι, για να βγει στη δημοσιότητα, για να φανεί. Ο εύκολος στόχος είναι πάντα, πάντα η Τούνη. Όπως και τώρα. Πολλοί βγήκανε και με ρώτησαν τι σε έπιασε τώρα και μετά από τόσο καιρό αποφασίζει να ξαναφέρει στην δημοσιότητα το θέμα για το βίντεο. Παιδιά, δεν έφερα εγώ στη δημοσιότητα το θέμα για το βίντεο ξανά. Οι τύπου influencers, ακτιβιστές, δεν ξέρω πώς να τους... οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να ανέλθουν επιπτωμάτων έχουν δημιουργήσει άρθρα. Συγκεκριμένα ο Πριγκιπάκος ανέβασε ένα άρθρο. Ένα κείμενο που έγραψε μόνος του, στο οποίο και για να φέρει ξεκάθαρα το ονοματεπώνυμό μου. Το κειμενάκι αυτό φαίνεται να πήρε πάρα πολλά repost, γιατί αναφέρει spicy πράγματα.